Κύριε Δαβέτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι Τι γίνεται, κάνετε. πώς είναι οι εξελίξεις στο εξωτερικό? Κοιτάξτε. Εδώ υπάρχουν μέτρα Κοιτάξτε. που λαμβάνονται, ναι. Ναι, εδώ στην Ελλάδα, θα σας πω το εξής. Ναι. Στην Ελλάδα, επειδή ακολουθήθηκε και μια ορθή αντιμετώπιση έγκαιρα Ναι. και βοηθάει προφανώς, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά από ό,τι λένε και το κλίμα, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το κλίμα φόβου το οποίο υπάρχει ακόμη στο εξωτερικό και ειδικά Μάλιστα. στο Παρίσι. Υπάρχει ένα τεράστιο κλίμα φόβου, το οποίο δεν είναι μόνο από τις αρχές. Οι αρχές προσπαθούν να απλοποιήσουν τα πράγματα όσο μπορούν για να και υπάρξει γερή επανέναρξη της οικονομίας. Στον κόσμο υπάρχει ο φόβος. Δεν Είναι πέρασε και λίγα, η διχασμένος. αλήθεια είναι η Γαλλία. Είναι από τις χώρες οι οποίες επλήγησαν αρκετά από το Ναι, κορονοϊό. χτυπήθηκε πάρα πολύ σημαντικά και ξέρετε, δεν είναι και οι θερμοκρασίες δεν είναι ψηλές ακόμη. Ναι. Σκεφτείτε ότι πριν 3 μέρες, ας πούμε, είχε 7-8 βαθμούς. Μάλιστα. Εντάξει, Κάτι το οποίο δεν σε σχέση με ευνοεί. εδώ που είχαμε 40, είναι μια σαφέστατη διαφορά, νομίζω, και στο. Βέβαια. Ναι. Επίσης εκεί η αστυνομία παραμένει πολύ αυστηρή Ναι. στην εφαρμογή των κανόνων. Μάλιστα. Πάρα πολύ αυστηρή. Και το όλο κλίμα γενικώς είναι ένα κλίμα μιας πεσμένης ψυχολογίας. Μάλιστα. Δηλαδή τους λέει, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός ότι ξεκινούν όλα και βγαίνουν πάρα πολλοί κόσμος και ιδιαίτερα άνθρωποι φιλοσοφίας, σημαντικοί άνθρωποι και λένε όχι, όχι, αργήστε το κι άλλο. Όχι, διότι είναι επικίνδυνο. Άμα ανοίξει το σχολείο μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, Αυτό συμβαίνει από τους καθηγητές λοιμοξιολογίας εκεί στο Παρίσι, δηλαδή στη Γαλλία, ή συμβαίνει όχι, γενικότερα? από αυτούς. Μάλιστα. Γενικότερα. Μάλιστα. Γενικότερα καθηγητές σοβαροί που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο, αλλά που υποψιασμένοι όντες ως προς την εξέλιξη των πραγμάτων, φοβούνται επιστροφή αυτών των καταστάσεων. Με λίγα λόγια, ο φόβος έχει κυριολεκτικά κατοικήσει μέσα στις ψυχές και μέσα στο σώμα των περισσότερων Γάλλων. Μάλιστα. Σε μια ήδη τραυματισμένη οικονομία όπως αυτή της Γαλλίας, που καλείται πλέον να ανορθωθεί οικονομικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να πάρει μπρος η μηχανή της για να μπορέσει να στηρίξει κιόλας όσους έχουν πληγεί Βεβαίως, από όλη αυτή υπάρχει την ιστορία. Τεράστιο πρόβλημα οικονομικό. Κοιτάξτε, θυμόσαστε ότι είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή ναι. Που σε εσάς έχω πει πολλά πράγματα τα οποία βγαίνουν αληθινά. Εσείς είχα μιλήσει και ήταν γυλαίκα όταν ξεκινήσουν. Ναι. Ξεκίνησαν το Σάββατο. Μάλιστα, έχουμε αμέσως, διαδηλώσεις πρώτη δηλαδή. Μέρα βγήκανε στον δρόμο, τα κοίτανε γυλαίκα, όχι με τη μαζικότητα την παλιά, αλλά με μια συνεχόμενη μαζική σιωπηλή στήριξη των πολιτών, και αυτό και αντλούν δύναμη. Και μάλιστα είχαμε και τις πρώτες συγκρούσεις στην αστυνομία. Μάλιστα. Εν μέσω ακόμη που δεν έχει τελειώσει ο κορονοϊός. Ναι. Δηλαδή, αυτό το πρόβλημα της ασθένειας βοήθησε λίγο τις κυβερνήσεις να προσπαθήσουν να κερδίσουν χρόνο, αλλά αυτό είχε γυρίσει μπούμεραγκ εάν δεν λυθούν τα πραγματικά οικονομικά προβλήματα τα οποία μεγάλωσαν ακόμη περισσότερο τώρα με την ανεργία και με την υποχρεωτική ανεργία η οποία συνέβη σε πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί κόσμοι έκανε τη δουλειά του. Οι μικροελεύθεροι επαγγελματίες, αυτούς που το σύστημα χωράει, ας το πούμε μια έκφραση ελληνική, στα μούλοχτά, εξαφανίστηκαν. Έτσι είναι. Λυθήκαν. Και μιλάμε για μια μικρομεσαία τάξη, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, η οποία έχει ακούσει πολλές υποσχέσεις και πολλά πράγματα θα γίνουν. Προέκυψε αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό και νομίζω ότι θα βρεθούν σε ακόμη δυσκολότερη θέση. Όχι μόνο εδώ, πανευρωπαϊκά φαντάζομαι, γιατί και στη Γαλλία η εστίαση, για παράδειγμα, είναι ένας τουριστικός οδηγός ουσιαστικά για όσους επισκέπτονται τη συγκεκριμένη χώρα. Και άλλοι κλάδοι επαγγελματικοί, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν, φαντάζομαι, πρόβλημα τις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία είναι γνωστή για τα καταπληκτικά καφέ της. Ακριβώς. Για τα ωραία εστιατόρια. Για την υψηλή ποιότητα κουζίνας. Για την αισθητική της διατροφής. Είναι η χώρα η οποία έχει την υψηλότερη απόδοση σε αυτά τα θέματα. Για τα κρασιά της, για τα τυριά της. Βεβαίως. Μεγάλη απόδοση. Μεγάλη σχέση η οικονομία της Γαλλίας. Και αυτά όλα κλείσαν. Και τώρα που ξεκινούν. Και πάλι οι αποστάσεις είναι τέτοιες που από ανθρώπους μεγάλων, αν θέλετε, ξενοδοχείων ή μεγάλων καφέ που γνωρίζω προσωπικά, μου είπαν ότι οι μισοί υπάλληλοι απολύθηκαν. Μάλιστα. Δεν πάρθηκαν εκεί μέτρα έτσι ώστε να μην υπάρξουν μαζικές απολύσεις, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχουμε τέτοιο κύμα σύντομα στην Ελλάδα. Ναι, πάρθηκαν μέτρα. Σίγουρα για να προστατευτούν κάπως. Ναι. Αλλά υπήρχαν και αυτοί, όπως σας είπα, οι οποίοι
εργαζόντουσαν χωρίς να είναι απόλυτα δηλωμένοι, γιατί και εκεί υπάρχει αυτό το φαινόμενο, mm-hmm. οι οποίοι κάνανε, ας το πούμε, μικρά εποχιακά επαγγέλματα κτλ. Mm-hmm. Όλοι αυτοί πέρασαν στην άκρη. Όλοι αυτοί λοιπόν, εάν δεν δουν άμεση ευκαιρία να ξαναβρουν αντίστοιχες δυνατότητες μέχρι να ενσωματωθούν τελείως θεσμικά mm-hmm. στην οικονομία, τι θα κάνουνε, θα πούνε με τα κίτρινα γυλαίκα. Mm-hmm. Δηλαδή θα πάνε με την οργή. Και είναι και πολύ νεολαία η οποία υπέστη αυτό το πράγμα. Δύσκολη εξίσωση αυτή και για τον Μακρόν και δεν είναι και ο μόνος που θα την αντιμετωπίσει, φαντάζομαι. Ανάλογα προβλήματα θα αντιμετωπίσουν και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία και μια συζήτηση που θα υπάρξουν εκλογικές μάχες σύντομα, φαντάζομαι. Θα είναι κλειδί τα μέτρα που θα πάρθουν για να μην υπάρξει ύφεση στις οικονομίες. Ο Μακρόν συνεχίζει, είδατε, να έχει αυτή την πολιτική. Mm-hmm. Θέλει προς το έξω να βγάλει την πολιτική του νέου ηγέτη, αυτού που θα μπορέσει να αντικαταστήσει την Άγγελα Μέρκελ. Yeah. Η οποία Άγγελα Μέρκελ περνάει μεγάλη πτώση. Παρόλα τα αυτά, συνεχίζει η Άγγελα Μέρκελ να έχει το τιμόνι. Yeah. Είδα και τις αποφάσεις που πάρθηκαν τώρα για την οικονομία. Mm-hmm. Άλλη ήταν η πρόταση της Γαλλίας. Τελικά η πρόταση της Γαλλίας ενσωματώθηκε σε πρόταση της Γερμανίας. Mm-hmm. Με μια, αν θέλετε, ευελιξία από τη μεριά της Γερμανίας και της mm-hmm. Άγγελα Μέρκελ, mm-hmm. χωρίς ακόμη να έχει οριστικοποιηθεί το θέμα. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν οι Γάλλοι κάτι μακριά, προς το παρόν τουλάχιστον, από την οικονομική ηγεμονία της Γερμανίας. Mm-hmm. Πάντως σε οικονομικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε κάποια βήματα εξέλιξης, δόθηκαν κάποια Βεβαίως. Παραπάνω χρήματα και ουσιαστικά διαφορετικές αποφάσεις από τη στάση που κράτησε η Γερμανία εν μέσω της πανδημίας, δηλαδή την εποχή που όλες οι χώρες είχαν την καραντίνα. Βεβαίως, και γι' αυτό σας μίλησα για ευελιξία της mm-hmm. Μέρκελ. Mm-hmm. η οποία προς το τέλος της καριέρας της θέλει να κάνει κάποιες ευέλικτες ή τουλάχιστον μία ευέλικτη κίνηση ως προς την οικονομία, για να μπορέσει μέσα από αυτή την κίνηση mm-hmm. να βοηθήσει στην σταθεροποίηση της Ευρώπης, όταν η ίδια είπε χτες ότι όταν έχουμε κρίση, κάθε φορά που υπάρχει κρίση, η Ευρώπη βγαίνει ισχυρότερη. Ναι. Αυτές οι φράσεις δεν είναι τυχαίες από τη Μέρκελ, η οποία δεν μιλάει εύκολα. Mm-hmm. Είναι φράσεις που δείχνουν ότι είναι διατεθειμένη να βάλει λίγο νερό στο κρασί, παραμένουσα βέβαια η ίδια το αφεντικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Φαντάζομαι δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Θα πρέπει να αφήσει και κάτι πίσω της όταν θα αποχωρήσει από την πολιτική σκηνή. Θα ήθελε να έχει ένα θετικό πρόσημο σε κάτι. Ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Όπως το λέτε, προς το τέλος θέλει αυτό. Αυτούν όμως που δεν του βγαίνουν προς το παρόν ναι. τα σχέδια και τα όνειρα mm-hmm. είναι του Μακρόν. Ναι. Ενώ ήταν νέος, ενώ είναι υποσχόμενος, ενώ έχει καλές ιδέες σε πολλά θέματα mm-hmm. για την ενδυνάμωση και τη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την καινοτομία, τα έχει αυτά, mm-hmm. του λείπει το πολιτικό, αν θέλετε, προφίλ. Μάλιστα. Δεν είναι πολιτικός. Είναι ένας τραπεζίτης ο οποίος προσπαθεί να γίνει πολιτικός, αλλά αυτά δεν γίνονται έτσι εύκολα. Ναι. Παράδειγμα, πολύ γρήγορα, να μην κουράζω και τους ακροατές, ναι. Ο τρόπος που θα μιλήσει η Μέρκελ μιλάει λίγο mm-hmm. και συγκεκριμένα. Mm-hmm. Ο Μακρόν, άμα τον πειράξεις λίγο, μιλάει πολύ και σου κάνει μάθημα. Μάλιστα. Είναι ικανός να κάνει μάθημα στον δρόμο σε έναν πολίτη που κάτι είπε άσχημο ή σε ένα νεαρό παιδί. Αυτά όλα είναι μπούμεραν εναντίον της εικόνας του Προέδρου, ο οποίος mm-hmm. πρέπει να είναι, σύμφωνα με τη γαλλική παράδοση, πρέπει να είναι παρόν, κρατώντας μία απόσταση ως προς τα λόγια. Μάλιστα. Μόνο μέσα από το βλέμμα και τα έργα. Mm-hmm. Σε περίπτωση που οδηγηθούμε σε αυτή την οικονομική κρίση, που κάποιοι λένε ότι θα είναι πιο δύσκολη σε σχέση με την κρίση χρέους του 2010, πού βλέπετε να γέρνει πλέον η πλάστηκα? Φοβάστε ότι ίσως και να επικρατήσουν οι ευρωσκεπτικιστές, ίσως υπάρξει κάτι... Υπάρχει τέτοια αντίληψη, mm-hmm. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι σίγουρο, αλλά ναι. σίγουρα αυτοί που δεν έχουν υποστεί βλάβη... Mm-hmm. στην περίοδο αυτή, όλο αυτό το τελευταίο καιρό, είναι οι ευρωσκεπτικιστές. Μάλιστα. Αυτοί δεν έχουν υποστεί βλάβη. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχει μειωθεί το ποσοστό στήριξης τους. Ναι. Ενώ έχει μειωθεί πάρα πολύ το ποσοστό στήριξης αυτών οι οποίοι κυβερνούν και mm-hmm. σύμφωνα με τις επιταγές των Βρυξελών. Μάλιστα. Τώρα, οι ευρωσκεπτικιστές, τι σημαίνει αυτό? Ναι. Δεν ξέρουμε απόλυτα τι σημαίνει, αλλά έχω την εντύπωση, mm-hmm. και αυτό το αναλαμβάνω εγώ προσωπικά, mm-hmm. ότι δεν θα πάνε για τη διάλυση της Ευρώπης εφόσον έρθουν. Θα είναι περισσότερο, αν θέλετε, προσπαθήσουν να κάνουν μια Ευρώπη των εθνών ναι. και λιγότερο μια Ευρώπη η οποία θα αφομοιώσει τα έθνη και θα είναι υπερεθνική δομή. Mm-hmm, mm-hmm, μάλιστα.
Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό ή αν θα έχει. Δεν ξέρουμε. Θα αποδώσει ακριβώς. Δεν το ξέρουμε. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως θα οδηγηθούμε σε μια τέτοια κρίση. Θα έχουμε μια ύφεση και στην Ευρώπη γενικότερα και σε πολλούς τομείς. Ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε σήμερα τις αποφάσεις για τις αεροπορικές πτήσεις. Εκεί υπάρχουν μεγάλες διχογνωμίες σχετικά με το πώς θα τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας και πώς θα χάσουν θέσεις οι ίδιες οι αεροπορικές εταιρείες και φυσικά θα έχουν και πτώση του τζίρου τους. Εγώ θα σας πω κάτι πάνω σε αυτό, επειδή ταξιδεύω τουλάχιστον 2 φορές τη εβδομάδα, ναι, επί 20-25 χρόνια στην Αιγαία, θέλω να σας μιλήσω προσωπικά. Ναι. Είχε καταντήσει και λίγο αηδία. Για παράδειγμα, στην Air France, ναι, δεν υπήρχε παρά μόνο μία τουαλέτα σε ένα τεράστιο αεροπλάνο, γιατί ήθελαν να κερδίσουν ακόμη 3 ή 4 θέσεις παραπάνω. Μα, μάλιστα. Είναι λοιπόν, ήταν ο ένας άνθρωπος πάνω στον άλλον. Ναι. Ίσως αυτές οι αποφάσεις για τον κορονοϊό, ίσως κάποια μέτρα να είναι καλύτερα ως προς την υγεία, ναι, και ως προς την κοινωνικότητα, τα σχέση δηλαδή του ατόμου με την κοινωνικότητα των ανθρώπων. Ναι. Ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στις ίδιες εταιρείες. Κάποιες από αυτές ήδη έχουν αρχίσει να απολύουν κόσμο. Και αυτό είναι το δυσάρεστο. Και ίσως να προκαλέσουν και αύξηση των εισιτηρίων. Φαντάζομαι ότι θα... Εάν γίνει αυτό, τότε δεν θα έχουν πολλούς πελάτες. Γιατί ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται είναι το φαινόμενο της εστίας. Ναι. Είδατε ότι με την κρίση οι περισσότεροι λαοί κλείστηκαν στον εαυτό τους. Ακόμη και οι ξένοι που έχουν καταγωγή από κάπου ήθελαν να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Ναι. Τώρα λοιπόν προσπαθούν όλοι με δυσκολία να φύγουν από την εστία τους. Ναι. Έχουμε δηλαδή επιστροφή. Ήταν ένα πλήγμα για την έννοια του μοντέρνου, για την έννοια της μοντέρνας ζωής, της νεωτερικότητας, ναι, που στηριζόταν στη συνεχή κίνηση. Ισχύει αυτή η επιστροφή λοιπόν θα προβληματίσει τις αεροπορικές εταιρείες, ώστε εάν θέλουν να υψώσουν τα εισιτήρια, τότε δεν θα είναι σωστό, δεν θα ακολουθήσει ο κόσμος. Η κρίση λέει ότι ξεκινάς με χαμηλές τιμές για να ξανακερδίσεις την εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Και αν πας απότομα σε ψηλές τιμές, δεν θα σε ακολουθήσει κανένας. Ελάχιστα θα ταξιδέψουν. Είναι και αυτό ένα γεγονός και ένα σημείο των καιρών. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο σε αυτή την κουβέντα. Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα να σας προσθέσω το εξής. Ναι. Η διέξοδος σε αυτή την κρίση, ναι, καταρχήν έχουμε πει ότι υπάρχουν 2 μεγάλα στρατόπεδα. Το στρατόπεδο αυτών οι οποίοι πιστεύουν, συνεχίζουν να πιστεύουν σε αυτή την υπερεθνική, αν θέλετε, δομή της Ευρώπης και γενικότερα του σύγχρονου κόσμου, και οι άλλοι που θέλουν να πιστεύουν στη λεγόμενη εθνική δομή. Διεθνώς, αριθμική δομή. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν ένα στοιχείο, μια παράμετρος που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και οι δύο πλευρές. Προς το παρόν, το πάνω χέρι το έχει η λεγόμενη υπερεθνική δομή. Μάλιστα. Δηλαδή η δομή της ατοπίας, του μη τόπου, που κάθε γη είναι πατρίς. Ναι. Τη λογική. Έχουν την τεχνολογία. Η τεχνολογία μπορεί να παίξει, μέχρι σε ένα βαθμό βέβαια, πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι. Εάν κάνετε μια μικρή έρευνα, θα δείτε ότι οι τιμές που δίνουν και προσφέρουν στους νέους για να ασχοληθούν με την τελευταία τεχνολογική επανάσταση, δηλαδή με τη ρομποτική, είναι τελείως δυσανάλογες και ακραία δυσανάλογες με τους μισθούς και τις συντάξεις που παίρνουν οι άνθρωποι που κάνουν τα παραδοσιακά επαγγέλματα, δουλεύουν στο δημόσιο, σε θεσμούς κτλ. Εκεί έχουμε μείωση και στους άλλους έχουμε διπλάσια ή τριπλάσια αύξηση. Διότι τώρα πια που βγήκε από το σιρτάρι η τεχνολογία, δεν θα ξαναμπεί πίσω. Δηλαδή, ακόμη και το 5G, το οποίο το έκαναν κριτική, θα τα βρουν Αμερικάνοι και Κινέζοι και θα γίνει η νέα πραγματικότητα. Εκεί πιστεύουν ότι θα απορροφήσουν την νεολαία, η οποία, έχοντας το πλεονέκτημα το ότι ασχολούνται από μικρή με αυτά το ίδιο τα πράγματα, θα δοθούν σαν λεγόμενοι οι νέοι τεχνολογικές εργάτες. Θα υπάρχει μια νέα μεγάλη τεχνολογική δημοκρατία, ένα τεχνολογικό βασίλειο, ένα τεχνολογικό κράτος και οι τεχνολογικοί πολίτες. Αυτό είναι το όραμα. Μάλιστα. Τώρα, απ' την άλλη, αυτό προϋποθέτει μια αρμονία των ανθρώπων με αυτό που ονομάζουμε τεχνητή νοημοσύνη και τεχνητή φύση. Θα ακολουθήσουν οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι εξίσου η μισή πλειοψηφία, οι οποίοι πιστεύουν ακόμη στις φυσικές επαφές, στις ανθρώπινες σχέσεις,
και όχι στη μετανθρώπινη, δηλαδή σε κάτι πέρα από τις ανθρώπινες που πιστεύουν οι πρώτοι. Κύριε Δαβέτα, αυτό μπορείτε να μας το απαντήσετε κι εσείς. Πώς σας φαινόταν να είστε εσείς στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, οπουδήποτε, και να διδάσκετε του υπολογιστή σας στους φοιτητές σας οι οποίοι θα βρίσκονται στο Παρίσι? Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, επειδή το έζησα τώρα αυτό και το κάνω, και μετά τώρα μετά από εσάς, μετά από μία ώρα έχω πάλι μάθημα. Μάλιστα. Επειδή έχω ζήσει και τα δύο, μου αρέσει στη φάση που είμαι τώρα, που είμαι στην Ελλάδα, που ξαναβρήκα για πρώτη φορά στη ζωή μου μετά από 25 χρόνια. Ναι. Έμεινα δύο μήνες στη χώρα μου, είδα τους δικούς μου, τα παιδιά μου, και το ευχαριστήθηκα και το ευχαριστιέμαι. Εμένα με βολεύει. Μάλιστα. Ένας νέος άνθρωπος όμως, ο οποίος είναι γύρω στα 30-35 και κάνει μόνο έτσι το μάθημα, μπορεί με την ίδια λογική να απολυθεί ή να αλλάξει πόστο, χωρίς να μπορεί να έχει την ανθρώπινη επικοινωνία η οποία ενδεχομένως να παίζει κάποιο ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις. Μάλιστα. Άρα είναι δύσκολο για τους πιο νέους ανθρώπους, ένα διάστημα μπορούν να το κάνουν. Μετά ίσως να χρειάζονται και την ανθρώπινη επαφή. Βέβαια. Ενώ για ανθρώπους σαν και εμένα που είναι πιο μεγάλοι, που έχουν περάσει και τις δύο περιπτώσεις, εμένα με διευκολύνει αυτό. Μάλιστα. Σας το λέω έτσι απλά, γιατί με κάνει και δεν ταξιδεύω, δεν κινδυνεύω στο κλίμα αυτό το οποίο υπάρχει στη Γαλλία, και ταυτόχρονα κάνετε τη δουλειά σας. Μάλιστα. Σημαντική. Θα τα δούμε στην πορεία. Θα τα δούμε στην πορεία ακριβώς. Θα έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Πάντως να ξέρετε αυτό που σας είπα, ότι η τεχνολογία, αυτά είναι τα δύο σημεία που θα τονίσω. Η τεχνολογία είναι σαν το κουτί της Πανδώρας. Άνοιξε και ελπίζουμε να φέρει καλά πράγματα. Όμως ελπίζουμε να μην κλείσει την τελευταία, τελευταία λέξη, που είναι η λέξη ελπίδα. Πάνε με τον Άριστον, έλεγαν οι παλιοί. Αν, σε όλα τα πράγματα χρειάζεται ένα μέτρο. Εάν η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μέτρο, νομίζω θα ωφελήσει την κοινωνία και όχι δεν θα δημιουργήσει προβλήματα. Πάντα συμβαίνει αυτό. Η αλόγιστη χρήση είναι αυτή που ουσιαστικά θα μπορούσε να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα στην κοινωνία. Θα συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα, και θα τονίσω και το άλλο που σας είπα, ότι έχουν πάρει στο αψήφιστο τα κίτρινα γυλαίκα, αλλά τα κίτρινα γυλαίκα δεν είναι πια κίτρινα γυλαίκα. Είναι ένα πνεύμα αντίδρασης απέναντι σε μια λογική που κυριαρχεί αυτό το τελευταίο και τα τελευταία χρόνια. Φαντάζομαι ότι θα το λάβει υπόψη του αυτό ο κ. Μακρόν και θα το σκεφτεί αρκετά. Θα σκεφτεί αρκετά κάθε την κίνηση. Κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.